Μάθε, πρόλαβε, αντιμετώπισε τον καρκίνο του μαστού είναι το θέμα της επιστημονικής εκδήλωσης που διοργανώνει την 5η 4 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης και η Διοίκηση των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Κοζάνης Πτολεμαΐδας. Η ευρύτερη προσπάθεια ανήκει στα πλαίσια του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού που είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόωρη και έγκαιρη διάγνωση, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Μπάζη αλλά και από τον γιατρό του κύριο Χατζημίσιο. Θα ήθελα να σταθώ στην προηγούμενη, γιατί πραγματικά και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο στο Στήθος, στο Άλμα Ζωής Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και το Θεαγένεια Νοσοκομείο, γιατί εδώ και ένα χρόνο τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία Κοζάνης Πτολεμαΐδας έχουμε εγκαινιάσει μια πολύ καλή συνεργασία προς όφελος των γυναικών κατά αρχικό λόγο της περιοχής. Θα πρέπει να σας πω ότι από τα στατιστικά στοιχεία, όπου πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό εξετάστηκαν περίπου 972 γυναίκες, τα ποσοστά, ας πούμε, τα ευρήματα ήταν σε ποσοστό στα ευρωπαϊκά επίπεδα, όχι πάνω από το 2%. Αυτό είναι ευχάριστο, ιδιαίτερα ευχάριστο για την περιοχή, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε ένα επιβαρημένο περιβαλλοντικά περιβάλλον. Ευτυχώς δεν έχουμε, αν θέλετε, έτσι σε αυτό το μικρό δείγμα. Βέβαια, σημασία έχει να γίνεται τακτικά και κάθε τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια ο μαστογραφικός έλεγχος, για να μπορούν να αποφευχθεί η οποιαδήποτε, ας το πούμε, να γίνει έγκαιρη η διάγνωση. Ήδη σήμερα η μονάδα το πρωί ήμουνα στο Κέντρο Υγείας Σερβίων και λειτουργεί κανονικά, και μάλιστα οι γυναίκες της περιοχής αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία. Εν τω μεταξύ, στο γήπεδο της Κοζάνης θα βρίσκεται από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου η κινητή μονάδα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στα Αιγαίνιο, όπου στο πλαίσιο του προγράμματος προσυμπτωματικού προληπτικού ελέγχου θα πραγματοποιεί δωρεάν κλινικό και μαστογραφικό έλεγχο. Συνδιοργανώνουν μια ενημέρωση για τον προσυμπτωματικό προληπτικό έλεγχο στις 4, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου στο γήπεδο Κοζάνης, όπου η κινητή μονάδα του Θεαγενείου θα εξετάσει τις γυναίκες για τον καρκίνο του μαστού. Θα γίνει δηλαδή ένας μαστογραφικός έλεγχος. Θα γίνει μια ενημέρωση που στηρίζεται πάνω στην προσπάθεια «Μάθε, πρόλαβε, αντιμετώπισε τον καρκίνο του μαστού», όπου έγκριτοι γιατροί, ο κύριος Χατζημίσιος ο Κώστας, ο οποίος είναι και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο μας, ο οποίος έχει κάνει και μετεκπαίδευση στην χειρουργική του μαστού, ο κύριος Βούλγαρης, ο οποίος είναι ογκολόγος, και η κυρία Αθηνά Γιαννοπούλου, η οποία είναι πλαστική χειρουργός, θα μιλήσουν για τις περιπτώσεις του καρκίνου του μαστού. Πρέπει ουσιαστικά να μάθουν οι γυναίκες και έως και οι άντρες, διότι σε πολύ μικρό ποσοστό αρχίζει να εμφανίζεται ο καρκίνος του μαστού και στους άντρες, να μάθουμε ότι αυτό το οποίο αποκτήσαμε ως εμπειρία ιατρικά, εννοώ η βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου του μαστού, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε σήμερα ότι ο καρκίνος του μαστού, έγκαιρα διαγνωσμένος και αντιμετωπίσιμος, είναι ιάσιμος. Το πρόλαβε. Η γυναίκα πρέπει να μάθει να κάνει τον έλεγχο. Ουσιαστικά η αυτοεξέταση είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να αρχίσει η γυναίκα από τα 30 της. Και δεν, βεβαίως είναι αυτονόητο ότι στην συνέχεια από τα 40 και μετά θα αρχίσει να κάνει την μαστογραφία, το υπέρηχο. Αυτό το οποίο θα να τονίσω είναι ότι σήμερα ο πρώτος σε αριθμό καρκινωμάτων στη γυναίκα είναι ο καρκίνος του μαστού. 1.300 περιστατικά ετήσια είναι οι νέοι πάσχοντες από αυτό το καρκίνωμα.